Καλησπέρα και από εμάς. Χαιρετίζουμε τον αγώνα, τον ηρωικό και πολύμερο αγώνα των εργαζομένων στη βιομηχανία Σκοτ. Θέλουμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι γίνεται σε μια εποχή που όλη η εργατική τάξη, όλος ο λαός μας υποφέρει από τη διαρκή ευρωμνημονιακή κόλαση. Και ταυτόχρονα γίνεται σε μια περίοδο που όλοι λένε ότι δήθεν δεν κουνιέται φύλλο, ότι ο κόσμος έχει υποταχθεί, δεν πιστεύει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όταν όλες οι σιρήνες του συστήματος προσπαθούν να πούν ότι είναι μάταιος ο αγώνας, ότι χωρίς τους επιχειρηματίες, ότι έξω από τα μνημόνια το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η κόλαση και η καταστροφή. Όταν ήδη ζούμε σαν σκλάβοι, μέσα από την ελαστική εργασία, την ανεργία, την εκπεριτροπή σε εργασία, μέσα στο επιχειρηματικό σφαγείο και την ευρωφυλακή. Ο αγώνας λοιπόν κόντρα στο ρεύμα, αυτό μια κούφτα εργαζομένων σε μια μικρή βιομηχανία, στο πολύπαθο θριάσιο πεδίο και στην εργατούπολη της Μάντρας και της Ελευσίνας, έρχεται να δείξει ακριβώς το αντίθετο. Συνδικαλίζονται, διεκδικούν δικαιώματα, διεκδικούν συλλογική σύμβαση εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια, όταν το μνημόνιο καταργεί δικαιώματα και συμβάσεις. Δεν θα γίνουμε θύματα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας σου, ενώ πρωτοφωνάζουν στον ιδιοκτήτη κεραμιδά. Πολύ μαζί. Ο εργοδότης τρομοκρατείται και γι' αυτό εκβιάζει με το χειρότερο εκβιασμό που μπορεί να φανταστεί κανείς, με τα 2 και 3 μεροκάματα της πείνας. Και οι εργαζόμενοι δεν το βάζουν κάτω. Απ' την άλλη μεριά η κυβέρνηση κάνει πως δεν παίρνει θέση. Στην πράξη όμως αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα, είναι με τον ιδιοκτήτη. Όπως πάντα. Δεν θεωρεί διαφθορά και σκάνδαλο την εκπεριτροπή σε εργασία. Είναι νόμιμη άμυνα του εργοδότη, λέει, στα κρυφά και στα φανερά. Δεν θα ψάξει τους λογαριασμούς του και τα κέρδη της προηγούμενης περιόδου που ανήκουν στο αιματηρό πλεόνασμα και τον πλούτο που οι ίδιοι δημιουργήσανε. Ο καημένος έχει πτωχεύσει. Και τι να κάνουμε, έχουμε την ανάγκη των επενδυτών και αυτών των βιομήχανων. Σε οποιοδήποτε όμως εργαζόμενο από όλους εμάς που χρωστάει έστω 50, έστω 100 ευρώ στη ΔΕΗ, στην εφορία, οπουδήποτε, θα του ψάξουν μέχρι και την τελευταία πιθαμή της περιουσίας του. Θα το δεσμεύσουν ακόμα και ηλεκτρονικά. Και ο επίσημος, ο κυρίαρχος συνδικαλισμός της ΓΕΣΕΕ, αυτοί πάνε και συνομιλούν με τον Δούλου του. Είναι πολύ ταπεινό να σκύψουν πάνω σε αυτόν τον αγώνα, να τον κλιμακώσουν για να τον γενικεύσουν. Αυτό είναι το σύγχρονο αστικό αντεργατικό δίκαιο. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και για μια ακόμη φορά στηρίζουμε και νομίζουμε ότι εκτός όλων δημιουργεί και ισχυρή συγκίνηση αυτός ο ρεϊκός αγώνας κόντρα σε αυτό το αστικό δίκαιο, κόντρα σε αυτό το ρεύμα. Τελειώνοντας, θέλω να πούμε τα εξής. Οι εργάτες της ΣΚΟΤ δεν είναι μόνοι τους. Και η σημερινή συγκέντρωση το δείχνει αυτό. Ο αγώνας τους έχει ξεφύγει από τα σύνορα της μικρής αυτής επιχείρησης. Είναι μαζί και πρέπει να είναι μαζί οι 600.000 συνάδελφοί μας που πληρώνονται με κάτω από 400 ευρώ σήμερα. Το 1 εκατομμύριο των ανέργων και το 1 εκατομμύριο των ελαστικά και εκπεριτροπής εργαζομένων. Είναι τα πρωτοβάθμια σωματεία. Είναι οι κοινωνοποίησεις που κλιμακώνονται και άλλα που είναι μπροστά μας. Παντού να φτάσει αυτό το αγωνιστικό μήνυμα. Η κατάργηση της σύγχρονης δουλείας που λέγεται εκπεριτροπής εργασίας. Αγώνας για μόνιμη σταθερά δουλειά για όλους, όπως είπε και το προηγούμενο σύνθημα. Για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για αυξήσεις μισθών και μείωση του χρόνου εργασίας. Για ρήξη με την κερδοφορία. Να εθνικοποιηθούν οι επιχειρήσεις που κλείνουν ή εκφυάζουν ή αναγκάζουν σε τέτοιες άδειες εργασιακές σχέσεις και να δημευτεί η περιουσία τους. Ρήξη και έξοδος από μνημόνια χρέος ευρωσφαγείο. Με αυτό το μέτωπο όλων των εκμεταλλευόμενων πραγματικά μπορούμε να νικήσουμε. Εμπρός για την επόμενη κλιμάκωση, τους επόμενους αγώνες στην Πρωτομαγιά και παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ο αγώνας θα νικήσει.